Βράδυ Μεγάλης Τρίτης στο Κόντρα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής να σας δίνουμε μια εικόνα για την κατάσταση που δημιουργείται στο νησιωτικό μέτωπο της χώρας, στη συνοριακή γραμμή. Φαίνεται λοιπόν ότι τον τελευταίο καιρό τα νησιά μας δέχονται πολύ μεγάλη πίεση από μεταναστευτικά κύματα παράνομης μετανάστευσης που φτάνουν εκεί. Απελπισμένοι άνθρωποι από διάφορες πλευρές της γης που έρχονται να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Το ερώτημα είναι, μπορεί να αντέξει αυτά τα νέα κύματα η Ελλάδα? Ο Δήμαρχος Αθήνας μας είπε πριν από λίγο όχι. Υψώνει τη φωνή του με ένταση και επιχειρεί να ξυπνήσει τους αρμοδίους, μήπως και υπάρξει επιτέλους μια εθνική στρατηγική για τα θέματα αυτά. Βασίλης Χατζηλάμπρος από το ΣΥΡΙΖΑ και Φαΐλος Κρανιδιώτης από τη Νέα Δημοκρατία είναι κοντά μας. Θέλω να κλείσουμε το θέμα για να μην αφήσουμε ανέγκυχτο το θέμα της επίσκεψης Τσίπρα στη Ρωσία και των δηλώσεων Καμένου που προσδίδουν και μια γεωστρατηγική και γεωπολιτική διάσταση στην ελληνική κρίση. Κύριε Κρανιδιώτη. Απλά να ολοκληρώσω να πω το εξής, ότι ο μεγάλος δουλέμπορος λοιπόν είναι η Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί τη μεταναστευτική ροή και ως μια σύμμετρα που λέει να δει στη χώρα μας. Και αυτό το οποίο κάνει πρώτα απ' όλα, τα κονομάει, να το πω έτσι πολύ απλά, το κράτος που ταυτίζει με το παρακράτος της Τουρκίας. Δηλαδή, κάποιες χιλιάδες δολάρια από κάθε κεφάλι που περνάει τα βγάζουν. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τι καταφέρουν, σπρώχνοντας όλους αυτούς τους άνθρωπους στην Ελλάδα, να καταπονούν το προσωπικό μας, να δημιουργούν προβλήματα στον κοινωνικό ιστό, να ξοδεύουμε εμείς χρήμα, να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην εθνική μας ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή. Και βεβαίως καταφέρουν και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί πολύ, κάποιοι το λένε κιόλας, ότι μας δημιουργούν σιγά σιγά μια μεγάλη σουνιτική μειονότητα. Γιατί η πλειοψηφία αυτών, ειδικά από την Ασία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και από την Μέση Ανατολή, είναι πάρα πολλοί σουνίτες. Είναι σουνίτες. Ό,τι είναι και οι Τούρκοι. Λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι αν αυτοί σου μείνουν για πολλά χρόνια εδώ, κάνουν παιδιά και αρχίζουν να αποκτούν και δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει επίσης να το δούμε, το να προστατεύσουμε την ομοιογένειά μας, γιατί δημιουργεί άλλα ζητήματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταγγείλουμε το μεγάλο δουλέμπορο και την πρακτική αυτή της Τουρκίας. Πρώτα να το κάνουμε εμείς, να το αντιμετωπίσουμε στα σύνορα θαλάσσια και χερσαία. Να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, αν θέλεις, σε αυτό το οποίο είχε δίκιο ο κ. Καμίνης, ήταν στο θέμα των αιτήσεων ασύλου. Διότι εκεί ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Δεν είναι μόνο το πόσες επιτροπές έχουμε για να τα επεξεργάζονται. Έχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ότι η πλειοψηφία τους είναι μαϊμού. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες, δηλώνουν ακόμα και ψευδή καταγωγή, ξέρετε, αυτοί παρατηρούν το τι εμείς έχουμε συμπάθειες. Κάνουν τους Κούρδους, κάνουν τους Σύριους, έτσι και μπορεί να είναι ό,τι άλλο θέλεις. Δηλώνουν ψευδή ηλικία, καταστρέφουν τα έγγραφά τους πριν τους πιάσουν. Έτσι. Λοιπόν, δηλώνουν ψευδή ηλικία και κυρίως βλέπεις ανθρώπους που τα γένια τους έχουν σαν γκριζάρα στα δικά μου και σου λένε 17. Έτσι, για να έχουν την ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση και όχι μόνο ποινική και διοικητική, αν θέλεις, ως προς αυτό. Αυτά λοιπόν μπορούν να βρεθούν τρόποι να τα ξεκαθαρίζουμε γρήγορα και αυτοί να επαναπροωθούνται. Και βεβαίως το επόμενο, το παράλληλο, αν θέλεις, βήμα είναι να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που και κονδύλια να πάρει και να μοιραστεί αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως το βασικότερο απ' όλα, επαναλαμβάνω, διότι αν δεν το έκανε αυτό η Τουρκία, δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Να επιβληθούν πολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να διεκδικεί οτιδήποτε οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά, όταν έχει μια τέτοια συμπεριφορά που παραβιάζει συνθήκες και κυρίως λέω είναι εχθρική πράξη, είναι σχεδόν πράξη πολέμου απέναντι στην Ελλάδα αυτό το οποίο κάνει. Να πούμε δε ότι δεν σέβεται ούτε τα πρωτόκολλα και τους εκμεταλλεύεται και άγρια. Έτσι, και τους επαναπρόθεσης, έτσι. Τους εκμεταλλεύεται και άγρια στους ανθρώπους στα στρατόπεδα. Κύριε Χατζηλάμπρο, για να περάσουμε στην επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα. Μία λέξη μόνο, μία λέξη. Αλλά θέλει συντεταγμένη στάση, κοινωνική, ουσιαστική, απέναντι και στον κατατρεγμένο. Την ίδια στιγμή. Συμφωνώ. Κύριε Χατζηλάμπρο, συμφωνώ. Επιτρέψτε μου όμως. Χρειάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαταλείψει και τις ιδεοληψίες και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις, έτσι δεν είναι? Και να δει την κατάσταση κατά πρόσωπο, πώς είναι. Οργανωμένη προσπάθεια περίθαλψης, μην τη θεωρούμε μήνυμα «ελάτε εδώ». Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι ο πολιτισμός μας επιβάλλει μια στάση προστασίας των ανθρώπων που έχουν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, την ίδια στιγμή που επιβάλλει ακριβώς και διεκδίκηση για μια στάση άλλη της Ευρώπης στο πρόβλημα. Κύριε Χατζηλάμπρου, έτσι, αυτό εννοώ. Όταν τσαμολάς στους δρόμους και τους λες θα έχω ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Όλα αυτά τα χρόνια λες θα έχω ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Δεν θα τρως, θα πίνεις, θα κοιμάσαι στην τσάπα, θα μπαίνεις, θα βγαίνεις. Γιατί να μην έρθουν κι άλλοι? Μα είναι, όχι, όταν είναι παράνομος και δεν δικαιούται άσυλο, πρέπει να είναι περιορισμένος και να ξέρει ότι να μπορεί να φύγει και να πάει στην πατρίδα. Έχεις πάντα μεικτά γιατί δεν το ελέγχεις. Υπάρχουν άρνηση. Αυτό το έχουμε ζήσει. Δεν το είναι όλοι δικαιούμενοι. Λέω άλλη στάση χρειάζεται οπωσδήποτε. Πρωτοβουλίες πρέπει να πάρθουν. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται συσκέψεις. Ήταν κακό μήνυμα. Μήπως το επιπόλαιο και γρήγορο κλείσιμο της αμυγδαλέζας
που έδωσε την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσατε πιο πριν για τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Δεν μπορούμε να έχουμε. Άλλο κλείνω και τους βγάζω στην Ομόνοια και άλλο αναβαθμίζω τα κέντρα προσωρινής κράτησης και τους δίνω πραγματικά ανθρώπινες συνθήκες. Προσέξτε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αλλά μέχρι να το φτιάξω, τους κρατάω. Φιλοξενίας. Θέλω να πω, οι διεθνείς μας συνθήκες επιβάλλουν ότι δεν είναι κρατούμενος ο πρόσφυγας. Μα με το να τους βγάλω αυτό στην λέω. Ομόνοια, τους δίνω μια μα καλύτερη τύχη. Μα δεν είναι πρόσφυγες όλοι, αγαπητέ. Μέχρι να εξεταστεί, για μέχρι να ξεχωριστεί, μέχρι εκείνο, μέχρι τ' άλλο. Λοιπόν, αλλά και δεν μπορεί δεν να το σωρεύει. Κύριε Χατζηλάμπρου, η Ομόνοια ή η πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα είναι μια καλύτερη τύχη. Όχι, με τον παράνομο μετανάστη. Θυμηθείτε στην τύχη του τον στέλνω. Την ταύτιση εγκλήματος και, να το πω έτσι, εγκληματικής και παρατυπικής, ας το πούμε έτσι, λειτουργίας. Παραβατικής λειτουργίας. Και τα ταυτίζανε αυτά και τα αριθμούσαν με τον ίδιο τρόπο. Και τα μπερδεύανε ακόμα και στο επίπεδο των φυλακών. Και θέλω να πω με αυτό τι δηλαδή. Τι εννοείται τώρα, δεν καταλάβω. Ξέρω τι εννοώ. Εννοώντας ότι βάζανε στο ίδιο τσουβάλι αυτόν που δεν έχει χαρτιά με αυτόν που έχει κάνει κάτι. Μια εγκληματική το, πράξη. Η παράνομη είσοδο στη χώρα. Αλλά όταν, λέω ότι. Η παράνομη είσοδο στη χώρα όταν δεν δικαιούσε άσυλο. Εάν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν τα αντιμετωπίσει σαν φυσικό πρόσωπο ολοκληρωμένο και είναι οι ξένοι. Φέρ τους εδώ, πήγαινε τους από εκεί, κλείδωσέ τους στην Αμυγδαλέζα. Δεν θέλω να αναγνωρίζω το πρόβλημα. Δεν θα ζήσουν δίπλα μου, δεν θα υπάρχουν κοντά μου. Δεν ήταν έτσι. Λέω ότι εν πωλής. Εδώ δεν βλέπω ήταν, μεγάλη δεν βελτίωση ήταν. Και στον Πάνο του Παναγιωτόπουλου. Εγώ του είχα κάνει την παρατήρηση όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη κάθε μέρα του λαθρομετανάστη. Μα είναι, ακούστε, είναι μεγάλη λεπτό. Βελτίωση. Στα ελληνικά, κύριε Χατζηλάμπρου, λάθρα σημαίνει παράνομα. Άστε, και κρυφά. Ότι είχε και ιδεολογικό λοιπόν, εγώ αυτή χρησιμοποιώ γιατί είναι σωστή. Είχε ιδεολογικό. Δεν σημαίνει χωρίς δασμούς, οι άνθρωποι δεν είναι εμπορεύματα. Μην τα μπερδεύετε. Το θέμα γιατί έκανε είναι, και την ανόητη κοινή παρατήρηση και ρεκόρ στον Πρωθυπουργό. Το θέμα είναι τη στιγμή που η Ελλάδα δίνει τη μάχη τη οικονομική επιβίωση. Αναγκαστικά όλες τις μάχες. Και σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μην ανοίγουμε άλλα ζητήματα. Όχι, και στο μεταναστευτικό τα οποία να μπορεί να αποβούν πολύ χειρότερα και πολύ πιο εκρηκτικά. Δηλαδή δεν αντέχει η χώρα άλλα μέτωπα. Αυτό θέλω να σας πω. Αλλά πριν κλείσουμε, αύριο ο Αλέξης Τσίπρας, είδαμε κυρίες και κύριοι τα στιγμιότυπα από την άφιξη της πρωθυπουργικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Αύριο θα περάσει την πόρτα του Κρεμλίνου. Δεν μπορώ να μην το πω πάνω πάντως. Με τόσους πρώην κνήτες στην αντιπροσωπεία, θα νιώσουν μια συγκίνηση στο Κρεμλίνο που εγώ και εσύ δεν μπορούμε να μοιραστούμε πάντως. Αυτό θα το είναι χάσουμε. Είναι αρκετά από τα παιδιά του Χαρίλαου Φλωράκη. Δεν μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πολύ νέος. Αλλά ο Πάνος Λαφαζάνης, υπήρξε από τα αγαπημένα παιδιά του Χαρίλαου Φλωράκη. Είναι σαν να πηγαίνει μουσουλμάνος. Και να πω από το δικό μου ρεπορτάζ ότι μάλιστα έγραφε και τις ομιλίες σε μεγάλο ποσοστό του Χαρίλαου Φλωράκη, στις οποίες βεβαίως ο γνωστός παραδοσιακός ηγέτης του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος προσέθεται πάντοτε τις δικές του πινελιές που είχαν το στοιχείο το αυτοβιογραφικό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά θέλω να πω το εξής. Κύριε Κρανιδιώτη, φοβόσαστε μήπως η ελληνική κρίση αποκτήσει μια γεωπολιτική και γεωστρατηγική διάσταση σε συνδυασμό και με τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου ότι αν δεν τα βρούμε με την Ευρώπη θα περάσουμε και τον Ατλαντικό αλλά και από την άλλη πλευρά θα πάμε και στην Ρωσία, την Κίνα ή την Ινδία. Και υπήρξε και μία δήλωση που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κ. Σκουρλέτη πριν λίγες μέρες ότι αν μας πετάξει η Ευρώπη θα πάμε με την Ρωσία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής, ότι τα παιχνίδια, αυτό διδάσκει τουλάχιστον η πραγματική πολιτική επιστήμη που είναι η ιστορία. Και όποιος ξέρει την ιστορία του Κυπριακού θα καταλάβει και θα το εξηγήσω με δύο φράσεις. Τα παιχνίδια με τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας, έστω και ως μπλόφα, έστω και ως υπαινιγμός ή ως απειλή, έτσι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, θα σας πω με δύο φράσεις. Στην Κύπρο τι συνέβη, υπήρχε μία πλειοψηφία και μία μειοψηφία, Έλληνες και Τούρκοι, οι οποίες οι μητέρες πατρίδες ανήκαν στο ΝΑΤΟ. Υπήρχε και μία τρίτη δύναμη, εγκύτρια και αυτή όπως οι άλλες δύο, που δεν είχε μεν κοινότητα κόσμο εκεί, αλλά έχει στρατιωτική παρουσία. Και οι τρεις, όλοι οι παράγοντες, μέλη του ΝΑΤΟ. Έρχεται το 64 λοιπόν η Αμερική, με το σχέδιο Άτσον, και λένε στην περίφημη επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, τι θέλετε, ένωση. Τι λένε οι Τούρκοι, προσχήματα για την ασφάλεια. Ωραία. Μετακομίζει η Τουρδίκ στην Καρπασία, γίνεται νατοϊκή βάση και την νοικιάζουν για 90 χρόνια, αλλά υπονατοϊκή διοίκηση. Άμεση ένωση της Κύπρου, νομιμοποιείται η ελληνική μεραρχία, εκλογές και πάνε Κύπροι βουλευτές να κάτσουν δίπλα στους Κρήτες. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε, μα μου χαρίζουν μια πολυκατοικία, μου ζητάνε να μείνουν με νίκη στο Ρετερέ και θα πω όχι. Αναλαμβάνουν να πείσουν τους Τούρκους οι Αμερικανοί. Στέλνει τον Αντρέα να πει στο Μακάριο και ξαφνικά ο Μακάριος μαζί με τον Αντρέα κάνουν αντινατοικές, αντιαμερικανικές δηλώσεις. Το απορρίπτουν ως διχοτομικό. Τότε έπαψαν να μας την εντοπίσουν σοβαρά και έτσι υποστήκαμε το πραξικόπημα γιατί αυτό έγινε. Έτσι, για να αποσυρθεί με αρχεία και να γίνει μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο και να γίνει εισβολή και να καταλήψουν τους πολεμιστές. Λοιπόν, όλα αυτά γίνανε γιατί
διότι ο Μακάριος και κάποιοι άλλοι ήθελαν να παίξουν με το, με το γεωπολιτικό προσανατολισμό του ελληνισμού. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το Κυπριακό. Όχι, λέω, όχι πολύ ενδιαφέρον. Και εμένα το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα διαλεκτικά ήταν αυτό, αλλά μια καταστροφή. Δεν υπάρχει λέω, λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω λοιπόν για να καταλήξω. Ότι το θυμικό μας των Ελλήνων βεβαίως είναι με την ομόδοξη Ρωσία για λόγους ιστορικούς κτλ. Όμως υπάρχουν πράγματα. Εμείς πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε και πρέπει να κοιτάμε τα δικά μας συμφέροντα. Δεν μπορούμε και η στάση μας. Ανήκουμε σε, σε κάποιους συγκεκριμένους μηχανισμούς και οργανισμούς. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Εμείς μπορούμε να λειτουργούμε ως διαμεσολαβητές λόγω της ιδιαιτερότητάς μας να είμαστε ακρίτες στις Δύσεις. Και που θεωρητικά αλλά, όμως δεν απαγορεύεται να ανοίγει σχέσεις με άλλες χώρες. Θεωρητικά, πρακτικά λέω. Το πρόβλημα είναι, θυμίζω ότι έγινε το 7. Έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα δεν κάηκε τυχαία τότε. Έτσι. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι είναι πραγματικά επικίνδυνο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δεν μπορεί να πληρώσουμε κάτι πολύ ακριβότερο από, από τη μία απορρόφηση των πορτοκαλιών ή τον, δεν ξέρω εγώ, ή το να μειωθεί απλά ο τουρισμός από τη Ρωσία. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να προστατεύσουμε τα δικά μας τα συμφέροντα. Δεν μπορούμε να συνταχθούμε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν πάλι το θυμικό μας λόγο, για παράδειγμα, θα ήθελε να αποδεχθεί την ενσωμάτωση της Κρυμαίας και το δημοψήφισμα, αν τολμήσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε αυτό βάζουμε ένα όπλο στη φαρέτρα της Τουρκίας, που μπορεί αύριο, γιατί μιλάμε για αλλαγή συνόρων, πάνω σε με βάση μια μειονότητα, να μας κάνουν το ίδιο στη Θράκη με τους μουσουλμάνους ή να γίνει το ίδιο στην Κύπρο. Κύριε Κανιδιώτη. Έτσι, αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, μπορούμε, λέω, να λειτουργούμε εκεί ως διαμεσολαβητές, αν θέλετε, να προσφέρουμε υπηρεσίες καλής θέλησης. Αλλά αλλαγή του γεωπολιτικού προσανατολισμού της χώρας δεν μπορεί να υπάρχει. Και ως υπαινιγμός ακόμα λέω, πόσο μάλλον με τέτοιες σαφείς δηλώσεις, είναι ανόητος. Και είναι και βλαπτικός για τα εθνικά συμφέροντα. Εγώ λέω ότι η χώρα, όπως και κάθε χώρα, έχει δικαίωμα να ανοίγει διμερείς σχέσεις με γύρω της γείτονες ή με πολιτιστικές σχέσεις περισσότερες κλπ. Να ανοίξει σχέσεις. Είμαστε σε μια περίοδο όπου η BRICS, δηλαδή η Ένωση χωρών, όπως είναι η Νότια Αφρική, η Ρωσία, η Κίνα, η Βραζιλία κλπ., δείχνει να δυναμώνουν στο γενικό στερέωμα, στο παγκόσμια οικονομικό. Δεν είναι πάντα μαζί μας η BRICS. Η Βραζιλία μας έχει πεθάνει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ας πούμε για παράδειγμα, εγώ από τη σημερινή, λέω, από τη σημερινή επικαιρότητα, ναι, το γεγονός ότι θα φτιάξουν έναν δικό τους οίκο αξιολόγησης, θεωρώντας ότι οι οίκοι αξιολόγησης έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά κυρίως και όχι οικονομικά. Ναι. Δείτε, δηλαδή μια κίνηση σημερινή αυτή. Ναι, το είδα. Εμάς αυτό μας βολεύει. Και πώς μας βολεύει, δηλαδή, όχι γενικώς και αορίστως. Ακριβώς το να μην είναι συνταγμένα όλα και να υπάρχει ένας μονόδρος μόνο για ορισμένες χώρες, εμάς αυτός ο πλουραλισμός σχέσεων δεν είναι και τραγικό, δα. Απλά είναι αρκεί πολύ φορτωμένο. Αρκεί να ξέρουμε τα όρια. Άλλο πράγμα είπα. Ναι, άλλο λέω εγώ όμως. Άλλο λέω εγώ. Ασφαλώς. Απλά είναι τόσο φορτωμένο η κάθε κίνηση που μπορεί να γίνεται προς τη Ρωσία ή την Κίνα κλπ, που στην Ελλάδα σηκώνει αντανακλαστικά ότι άλλαξε ο γεωστρατηγικός προσανατολισμός. Στην Ελλάδα δεν σηκώνει, εκτός Ελλάδα σηκώνει. Λοιπόν, εκτός Ελλάδα, από αυτή την άποψη. Την άλλη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει όμως ότι ας πούμε, πολύ έμεσα και πολύ παίρνουν υπόψη τους, όχι τον προσανατολισμό της Ελλάδας, ότι πράγματι ίσως μπορεί να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για ορισμένες χώρες. Αυτό. Αυτό λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Η θέση στα διαπραγματευτικά είσαστε που έχω, δύο... να μην είναι μόνο δηλαδή τα εργαλεία τα οικονομικά, αλλά να τίθεται και το θέμα το γεωστρατηγικό της χώρας. Είσαστε και οι δύο πολύ σοβαροί και πολύ συγκροτημένοι συνομιλητές. Ο καθένας από την πλευρά του. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε από το κοινό μας. Κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση συνεχίζεται στο κανάλι μας. Καλή ανάσα, Σωτήρης Ξενάκης και Μάκης Κούρης και μετά Εμίλιος Λιάτσος. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και όλα να είναι καλά για τη χώρα μας. Να είστε καλά.